Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Κοντολιό, ο οποίος είναι κάτοικος Μάνδρας. Καλησπέρα, κύριε Κοντολιέ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Θυμόμαστε όλοι, φίλες και φίλοι, το τι ακριβώς συνέβη το 2017. Η φωνική πλημμύρα, η οποία έστειλε στον άλλο κόσμο 25 συνανθρώπους μας. Έχουμε μία δίκη. Είχαμε μία δικαστική απόφαση σε ένα πρώτο βαθμό. Έχουμε τη δίκη, η οποία γίνεται στο εφετείο, και έχουμε μία εισαγγελική πρόταση, η οποία. Τι λέει η εισαγγελική πρόταση, ο ΕΟ? Τι ζητεί ο εισαγγελέας Θανάση Κατερινόπουλε, ξέρεις? Ξέρω τι ζητεί. Όπως και η πρώτη. Η πρώτη ήταν που έθεσε εκτός διώξεων όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Η δεύτερη που παραπέμφθηκαν κάποιοι προφανώς υπηρεσιακοί παράγοντες. Και έρχεται, λέει, η εισαγγελική πρόταση τώρα και λέει: Η πρόταση είναι απαλλακτική για τους κατηγορούμενους. Φταίνε οι άνθρωποι που πνίγηκαν. Αυτό λέει ο εισαγγελέας. Φταίει και κυρίες. Ο κακός ο καιρός που έβρεξε. Ναι. Φταίνε το βουνό, φταίνε τα ρέματα, φταίνε οι πυρκαγιές, αλλά κυρίως φταίνε αυτοί που πνίγηκαν. Αυτοί που πνίγηκαν φταίνε, αυτό λέει η εισαγγελική πρόταση της Μάνδρας. Είναι το μνημόσυνο που κάνει η πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε να δούμε σύντομο χρονικό για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν επανέλθουμε, θα δούμε και το τι γίνεται με το θέμα των αποζημιώσεων. Ξέρετε, όταν είχε γίνει αυτό το τραγικό συμβάν, είχαν τρέξει και λέγανε θα αποζημιωθούν άμεσα, θα πάρουν λεφτά, οι πληγέτες, τα σπίτια καταστράφηκαν. Θυμάστε τι είχε γίνει. Τεράστια κινητοποίηση. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε και σε ποινικό σκέλος και σε ό,τι αφορά το θέμα των αποζημιώσεων. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ξέρεις, Πέτρο, όμως το ποινικό σκέλος αυτή τη στιγμή είναι μια. Όχι το οικονομικό, το αστικό. Το ποινικό σκέλος είναι μια ηθική δικαίωση για τις οικογένειες αυτών των 25 ανθρώπων. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από τα. Να τα χρειάζονται, αλλά δεν εξαγοράζουν τη ζωή των δικών τους ανθρώπων. Τίποτα δεν φέρνει πίσω τη ζωή. Θανάση, το ξέρεις καλύτερα από εμένα. Ακριβώς. Πάμε να δούμε το χρονικό. Και δεν τη βλέπω. Οργή σε κατοίκους της Μάνδρας έχει προκαλέσει η απαλλακτική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό υπόθεση με τις φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα του 2017. Που κόστησαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους. Η εισαγγελέας πρότεινε να μην κριθεί κανείς ένοχος για παραλήψεις που προκάλεσαν ανθρωποκτονία εξαμελίας και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Αντίθετα, εισηγήθηκε να κριθεί ένοχη μόνο η πρώην δήμαρχος Μάνδρας και ένας πολεοδομικός υπάλληλος, και αυτό μόνο για το πλημέλημα της πρόκλησης πλημμύρας. Στο εδόλιο του δικαστηρίου βρίσκονται 8 στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίοι πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση που κατά περίπτωση φτάνει τα 6 χρόνια. Για την ίδια υπόθεση απαλλάχτηκαν 6 κατηγορούμενοι, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση που κατέθεσαν κατά την έφεση που είχε καταθέσει η εισαγγελέας της Αθήνας σε βάρος της πρωτόδικης απόφασης. Πρόκειται για την πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, 2 πρόσωπα από το Δασαρχείο και 2 από την Πολεοδομία. Ήταν 15 Νοεμβρίου του 2017, όταν η Μάνδρα πλημμύρισε. Χύμαροι βύθισαν την πόλη στη λάσπη, έως και 2 μέτρα από το ύψος του εδάφους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 25 άνθρωποι και δεκάδες ζώα, αλλά και να προκληθούν αμέτρητες υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, επρόκειτο για ένα γεγονός αναμενόμενο, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχε σημειωθεί σημαντικός αριθμός πλημμυρικών επεισοδίων, βάσει των οποίων θα έπρεπε να είχε χτυπήσει καμπανάκι στους αρμόδιους και να ληφθούν μέτρα. Κάτι που δεν έγινε. Για αρκετό καιρό μετά τις πλημμύρες του 2017, οι κάτοικοι της Μάνδρας βίωσαν πρωτοφανείς συνθήκες. Η λάσπη είχε κατακλείσει τα πάντα, νερό δεν υπήρχε. Ενώ με την πρώτη βροχή βίωναν ξανά και ξανά τον τρόμο της επανάληψης μιας νέας πλημμύρας. Στις 29 Οκτωβρίου αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων. Ανεξάρτητα από την απόφαση της δικαιοσύνης, οι μνήμες και τα τραύματα που προκάλεσαν οι πλημμύρες δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ από τη μνήμη τους. Αυτά τα οποία ζήσαμε το 2017, καλό είναι να μην ξεχνάμε, γιατί η λύθη είναι το χειρότερο πράγμα το οποίο. Που θα συμβεί στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Θέλω να συνδεθούμε μέσω Skype και στον κύριο με τον κύριο Επαμηνώντα, συγγνώμη, Στυλόπουλο, ο οποίος είναι δικηγόρος, εκπροσωπεί κάποιες οικογένειες των θυμάτων από την Μάνδρα. Καλησπέρα σας, κύριε Στυλόπουλε. Καλησπέρα σας, κύριε Κουσουλέ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία συμμετοχής και βήματος που μου δίνετε. Εννοείται, είναι δική μας η χαρά και η τιμή. Θέλω το πρώτο σχόλιο το δικό σας ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση, η οποία. Την καυτηρίασε ο Θανάσης και καλά έκανε, γιατί βλέπουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν εμπλέκονται κρατικοί αξιωματούχοι, υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος στο τέλος της ημέρας να βγαίνουν όλοι λάδι. Δηλαδή, φταίνε τα ρέματα, φταίνε οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να φταίει ο ίδιος ο νεκρός, μπορεί να φταίνε εκείνοι οι οποίοι πνίγηκαν. Δεν φταίει πάντως κανείς υπεύθυνος. Δεν την πληρώνει μάλλον κανείς υπεύθυνος αυτή τη χώρα. Κύριε Κουσουλή, για μένα αυτό που δικάζεται στην υπόθεση της Μάνδρας είναι το ελληνικό κράτος και η δομή του.
Το φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ, φταίει πάντα κάποιος άλλος και ένας οχαδερφισμός σε ό,τι αφορά τις ευθύνες. Αυτό είναι που βλέπουμε και σε αυτή την περίπτωση. Και η κυρία αξιότιμη εισαγγελέα εκατέληξε, έκανε τη συγκεκριμένη της πρόταση. Εννοείται ότι εμείς κλαμβούσαμε ένα σοκ. Διότι πράγματι η ποινική διαδικασία είναι μια διαδικασία ηθικής δικαίωσης προς τις οικογένειες οι οποίοι έχασαν τους ανθρώπους τους. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο ανεξαρτήτως αποζημίωσης ή κάποιες άλλες δικανικής κρίσης δεν πρόκειται να τους φέρει πίσω. Οι μνήμες ακόμα, να ξέρετε, παραμένουν οπές στην περιοχή της Μάνδρας. Μία βόλτα από οποιονδήποτε θα αναδείξει το πρόβλημα το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, πού στηρίζεται αυτή η εισαγγελική πρόταση? Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καταλάβουμε ποιο είναι το σκεπτικό του εισαγγελέα. Δηλαδή, ποιος ευθύνεται για αυτή την τραγωδία? Γιατί μιλάμε για 25 συνανθρώπους μας, αγαπητέ κύριε Στυλόπουλε, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Πνίγηκαν. Πνίγηκαν σαν τα ποντίκια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και σας λέω και εγώ ότι ο ίδιος την άκουσα με έκπληξη, όπως και όλοι οι συνήγοροι των υπόλοιπων θυμάτων. Η κυρία αξιότιμη εισαγγελέα έχει την άποψη ότι επρόκειται τυπικά για δύο πλημμύρες. Μία από το ρέμα Σούρες, μία από το ρέμα Εκατερίνη, και ότι εφόσον, αν μη τι άλλο, οι πλημμύρες στο ένα από τα δύο ρεύματα δεν είχε εγκυπτισμένη κήτη, κατ' επέκταση δεν μπορούσαν να προβληθούν, να ληφθούν και πολλά μέτρα, οπότε κατά συνέπεια φταίει εν ολίγης το έντονο πλημμυρικό φαινόμενο. Όχι, φταίει που ήταν δύο τα ρέματα. Άμα θα ήταν τρία δεν θα είχαν πλημμύρα. Αυτή έχει πολύ πολύ βέβαια επιγραμματικά, ήταν η πρότασή της, την οποία σας ξαναλέω δεν συμμερίζομαι πουδενή και ως προσωπικά, αλλά και εκπροσωπώντας τα οικογένειες οι οποίοι έχασαν τους ανθρώπους τους. Έτσι, ο θέμα των αποζημιώσεων, τι ακριβώς έχει συμβεί, αγαπητέ κύριε? Το θέμα των αποζημιώσεων είναι άλλη πικρή ιστορία και μου δίνεται μια ευκαιρία να μιλήσω για μια εντός αγωγικών επιτάχυση της δικαιοσύνης με αφορμή και ένα νέο πρόσφατο δικαστικό κάρθ και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε. Οι οικογένειες έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη αξιώνοντας την καταβολή ψυχικής οδύνης για την απώλεια των ανθρώπων τους. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ προσωπικά, έχοντας δικάσει εδώ και 1,5 χρόνο, περιμένω ακόμα πρωτόδικη απόφαση. Πρωτόδικη. Να μην μιλήσω για το εφετείο και κυρίως να μην μιλήσω για την καταβολή. Ακούστε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Μάνδρα, συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί είχαμε και την πυρκαγιά στο Μάτι. Έρχεται και η Θεσσαλία. Και Θεσσαλία, έχουμε και Μάτι. Ακούστε να δείτε τι συμβαίνει με τις αποζημιώσεις. Και πόσο ξεφτυλισμένο είναι αυτό το κράτος. Πόσο ξεφτυλισμένοι είναι αυτοί οι τύποι, οι απαράδεκτοι. Σε όσες υποθέσεις λοιπόν εμπλέκονται κρατικοί λειτουργοί και προσφεύγουν οι οικογένειες των θυμάτων στα δικαστήρια προκειμένου, γιατί το είπε, Θανάση, πάρα πολύ σωστά. Τίποτα δεν θα φέρει πίσω τον νεκρό συγγενή σου. Αυτό έχει τελειώσει. Όμως θα πρέπει να υπάρχει και μια ηθική ικανοποίηση σε ποινικό σκέλος και φυσικά μια οικονομική ικανοποίηση, αν μη τι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν τι κάνουν αυτοί οι τύποι. Όπου εμπλέκονται κρατικοί λειτουργοί, χρησιμοποιούν και εξαντλούν όλα τα ένδικα μέσα. Έρχεται δηλαδή το κράτος το ίδιο, το δημόσιο, αντί να σκύψει το κεφάλι και να πει, ρε παιδί μου, λόγω δικής μου μακακίας. Για είναι συνέβη αυτό το οποίο συνέβη. Πρόσεξε, να στα πω απλά χήμα. Είσαι από την Ελευσίνα, να στα πω χήμα σήμερα. Πέτρομου. Λόγω δικής μου μακακίας, λοιπόν, συνέβη αυτό το οποίο συνέβη. Και να μην τους ταλαιπωρήσω αυτούς τους ανθρώπους, εξαντλούν όλα τα ένδικα μέσα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το έχω δει και στο μάτι να συμβαίνει αυτό. Ταλαιπωρούν τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν δικηγόρους, να πηγαίνουν από το ένα δικαστήριο στο άλλο και φυσικά στο τέλος της ημέρας να έχει παρέλθει μία δεκαετία, μία δεκαπενταετία για να εισπράξουν έναν πενιχρό οβολό. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της Μάνδρας. Αυτό σας λέω. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα θύματα τα οποία εκπροσωπώ εγώ και άλλοι συνάδελφοι εκλεκτοί, οι οποίοι έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε καταδείξει αγωγές εδώ και 2-3 χρόνια να δικάζονται να περιμένουμε. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν και αγωγές ανθρώπων που χάσαν τις περιουσίες τους, έτσι, και δεν έχουν. Περιμένουμε την έκδοση πρωτόδικης απόφασης. Πρωτόδικη απόφαση σου λέει 1,5 χρόνο. Μετά θα πάνε στο εφετείο, μετά θα προσβάλλουν και το εφετείο και ότι αν φτάσει το 2030 θα είσαι. Άντε, γεια. Ναι, θα έχεις βγάλει μαλλιά και μετά θα εκδοθεί η τελική απόφαση. Κύριε Κοντολιέ, θέλω να σας δώσω τον τελευταίο λόγο, γιατί ζείτε στην περιοχή. Θέλω να μου πείτε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση και πώς ζείτε την σήμερον ημέρα. Σήμερα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει εμπεδωθεί το αίσθημα ευθύνης
το αίσθημα ασφάλειας, συγγνώμη, στην περιοχή. Και το λέω αυτό σε αντιπαραβολή αυτό που ζήσαμε τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια μετά την πλημμύρα, που η πόλη ήταν τραυματισμένη, αυτό που είχε η κάθε οικογένεια ήταν ένα άγχος για κάθε φορά που ένα καιρικό φαινόμενο χτύπαγε την τραυματισμένη πόλη, για το πού είναι οι συγγενείς μας, πού βρίσκεσαι. Αν τα τηλέφωνα δεν απαντούσαν, υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ψυχική πίεση πολύ μεγάλη. Είχαμε ορίσει σημεία συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα εγώ στο δεύτερο πλημμυρικό φαινόμενο που έγινε το 18, τον Ιούνιο του 18, με βρήκα στο δρόμο στην Οδό Κοροπούλη, είδα το ποτάμι να έρχεται ξανά μπροστά μου, πήρα τη λάθος πλευρά αντί να πάω από τη πλευρά του σπιτιού μου και έμεινα 10 ώρες στο αυτοκίνητο να περάσει το ναι, έμεινα 10 ώρες γιατί έπρεπε να περάσει το ποτάμι. Αντί να κάνω αριστερά, έκανα δεξιά. Αυτό σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή που είδα το ποτάμι. Προσπαθούσα να βοηθήσω πάλι το σπίτι της κουνιάδας μου, της Σταυρούλας, της Χατζηβασιλείου, εκεί που πέθανε η πεθερά μου. Και τελικά δεν μπόρεσα να βοηθήσω, πήγε η πυροσβεστική. Εγώ καθόμουν και κοίταγα την απέναντι πλευρά. Να διασκίσει το ρέμα την πόλη. Πάλι ξανά, καλά όμως. Ξανά. Που βγήκε ζωντανό. Πάλι καλά που βγήκε ζωντανό. Δεν μπορούσε να βοηθήσει ο άνθρωπος την πεθερά του όμως. Μα και δεν είναι ο ίδιος. Αν μου επιτρέπετε, την είχαν βοηθήσει να βγει 2 χρόνια νωρίτερα σε άλλη πλημμύρα. Ναι, ναι. Αυτό που λέει ο κ. Στυλόπουλος είναι σωστό και αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλημμυρικό φαινόμενο του Μαρτίου του 2015 η πεθερά μου και ο πεθερός μου ανασύρθηκαν από νερό 1,80, ένα μείγμα νερού, γιατί αυτό δεν ήταν νερό, ήταν τα πάντα εκτός από νερό, από την πυροσβεστική με απεγκλωβισμό. Ο πεθερός μου τότε, εκείνο το βράδυ, ως διαβητικός, έπαθε έμφραγμα, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και πέθανε 6 μήνες μετά. Τι λέτε τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε, η γιαγιά ήταν λίγο... Η γιαγιά τη δεύτερη φορά δεν μπορούσε να τη βοηθήσει κανείς. Είχε τη φωτογραφία του και του μιλούσε κάθε μέρα, την είχα πιάσει εγώ πάρα πολλές φορές. Και το έλεγα «Ρε Μίτσο», τέλος πάντων, όσοι με ακούνε το ξέρουν, γιατί έτσι μιλούσε. Λοιπόν, και μετά δέχτηκα την τελευταία, το 17, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που έλεγε «Παναγιώτη, πνιγόμαστε» και κόπηκε η γραμμή. Και από την πεθερά σας. Ναι, 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 Παναγιώτη. Και όταν αποσύρθηκαν τα νερά, είδαμε το κρεμασμένο τηλέφωνο και τις δαχτυλιές από τα χέρια της στο ταβάνι. Τι λέτε, και η εισαγγελική πρόταση είναι απαλλακτική. Δεν υπάρχει έφτυγε η γιαγιά. Υπάρχουν τα βίντεο αυτά. Τι ηλικία έχει η πεθερά σας, αγαπητέ κύριε Κοντέκη? Ήταν 81 ετών, αλλά ήταν. Μόνη και βοήθητη έφυγε. Απολύτως καλά, δηλαδή. Λειτουργική γυναίκα. Ναι, ναι, απολύτως καλά, αφού βοηθούσε και εμάς, δηλαδή. Για αυτή τη γυναίκα, για την πεθερά του κύριου Κοντολιού, για τους άλλους 24 συνανθρώπους μας, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή με αυτόν τον αδόκητο χαμό, αυτόν τον αδόκητο θάνατο, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση και πρόταση. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι δεσμευτική η πρόταση για το δικαστήριο, αλλά είναι μια εισαγγελική πρόταση ενός εισαγγελικού λειτουργού. Δεν φταίει κανείς. Ορίστε. Έχει μια βαρύτητα, δεν μπορούμε να μην την λάβουμε υπόψη. Την λαμβάνουμε υπόψη, απλά λέω ότι δεν είναι δεσμευτική, κύριε Στυλόπουλε, το ξέρετε κι εσείς. Βεβαίως και δεσμευτική. Το χειρότερο όμως είναι. Είναι η δικαίωση τη 29 του μήνα, ώστε τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι και όχι εκείνοι που τελικώς απειλάγησαν λόγω εκπρόθεσμης έφεσης, λοιπόν, να έχουμε αυτό που περιμένουμε. Ωραία. Το χειρότερο, Πέτρο μου, είναι ότι αυτές οι προτάσεις, βεβαίως είναι καθόλου ανώμιμες, δημιουργούν έναν αρνητισμό στους πολίτες και κυρίως στη νεολαία απέναντι στο κράτος. Και μία κλονίζεται η εμπιστοσύνη, η κλονισμένη η εμπιστοσύνη θρηματίζεται. Αν δεις το θεσμό της δικαιοσύνης, στις μετρήσεις οποίες γύρονται, είναι στα τάρταρα. Ούτε το 20% των πολιτών δεν εμπιστεύει την ελληνική δικαιοσύνη και είναι πολύ σημαντικό αυτό τελικά το οποίο λες. Δεν εμπιστεύονται τις δικαιοσύνες, δεν εμπιστεύονται τις διοικητικές αρχές. Δεν εμπιστεύονται τις διοικητικές αρχές. Τελικά τι γίνεται? Λοιπόν, θα δούμε ποιος είναι. Κοίτα τύπου άνθρωπος προηγουμένως. Διοικητική αρχή τώρα. Κύριε Κοντολιέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δεσμεύομαι ότι θα το παρακολουθήσουμε. Κύριε Στυλόπουλε, θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί. Δεν ξέρω αν μπορώ να προσθέσω κάτι τελευταίο. Στην πόλη, τον τελευταίο καιρό, δεν έχουμε δει νερό. Παρότι έχουν υπάρξει φαινόμενα, όχι του μεγέθους αυτού, έγιναν έργα σοβαρά. Αυτό είναι το θετικό. Τελικά. Μπράβο. Και απλά αποδεικνύεται ότι για να γίνουν έπρεπε να έχει συμβεί όλο αυτό. Δυστυχώς. Κάποιοι έπρεπε να πληρώσουν. Και αποδεικνύεται και οι ευθύνες αυτών που δεν τα είχαν κάνει ενώ θα έπρεπε να τα έχουν κάνει.
Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Κοντολιέ, κύριε Στυλόπουλε, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα. Θα παρακολουθήσουμε και να δούμε ποια θα είναι η δικαστική κρίση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τους δύο. Καλή συνέχεια.